Πάμε πάλι. Δώσε χάρη ένα βαλαμάκι δυνατό εδώ. Πάμε άλλο ένα. Καλησπέρα σας από τον ήχο της πόλης, δηλαδή Αθήνα, δηλαδή Χαβούζα. Μαστουρούνο και γαμούσα. Θες να έχεις τον πιο ρεμπέτικο λόγο, δεν ξέρω αν είναι πιο. Άντε μετά να πιστέψεις με τώρα ότι είναι CBD. Παιδιά, δεν είναι απλά CBD, είναι το δικό μου CBD. Είναι το Dr. Ασκούς. Δεν πρόλαβα να πάω να βρω τα παιδιά και πήγα και αγόρασα από το περίπτερο. Δηλαδή είναι σαν να μπήκα μέσα. Κάνω ένα κύκλο. Ανακύκλωση. Το κρίμα. Με κάνει να δοκιμάσεις. Φιλές. Αλήθεια αυτό πάντως. Θα πάθεις την υγειά σου. Είναι ωραία φάση. Είναι ωραία φάση. Καλό. Σούπερ. Είναι πολύ καλό. Κυρίες και μαγκιόροι, έχουμε σήμερα τον πολύ αδελφό μας καλεσμένο. Δεν ξέρω, πρώτη φορά λέω αυτή τη λέξη, πολύ αδελφό μας. Γάμισε, γάμισε. Το φίλτα το αδελφό μας Σάσκε και το rockstar DJ Grand Boys. Ένα γύρο κρότημα. Εγώ με το έβγαλε ο δρόμος μου, είναι ένα τυχαίο. Είχα ξεμείνει σε ένα πεζοδρόμιο από χθες. Grand Boys έχει φτιάσει κατευθείαν από το Μαϊάμι στο 80 κατευθείαν στο 2022. Και είναι και πολύ απλά διμένος για συνδυασμό. Σήμερα τα πουκάμισα, τέτοια. Είναι πιο προπονητικός. Είμαι πιο πιανίστας. Είσαι μήνυμα αυτό, μήνυμα λύσα. Είμαι μήνυμα, λέει. Είσαι έτσι ψηλο James Bond για ραντεβού. Σήμερα δε. Λέστε. Αλλιώς είσαι Miami Vice. Καλά, το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Το Miami Vice, αλλά είναι πιο νυχτερινό. Θα μπορούσε να είσαι και ασφαλίτης. Πώς ασφαλίτης. Με περούκα, με περούκα. Ασφαλίτης μακριμάνης με περούκα. Φίλε, άντε γεια. Άντε γεια, άντε γεια. Φαντάζεσαι, και όλο αυτό είναι θέατρο τώρα και είσαι στην αστυνομία μέσα. Χρόνια τώρα, χρόνια, 18 χρόνια που σε ξέρω. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω την πρώτη ερώτηση. Νομίζω πρέπει να μας πεις τα παιδιά ποια είναι, τι κάνουν. Ωραία, ναι, αμέ. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ξέρουν, τι να κάνουμε. Ναι, αμέ. Χαιρόμαστε καταρχάς πολύ που είμαστε εδώ. Εμείς χαιρόμαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλοί αδελφούς μας. Πολλοί αδελφοί μας. Έσχασε τσακ μπαμ ο Σάσκε. Respect. Respect μπαμ, μια που τα είπαμε, μια που έσκασε. Πολλά respect. Για όσους δεν ξέρετε, ο Σάσκε ασχολείται με, είναι μουσικός. Βγάλει πολλαπλά hits. Και είναι κρυός. Είναι κρυός. Αυτό έχει να το πει. Είμαστε κρύοι, αυτή είναι η φάση. Ωραία, παλαμάκια, στη σειρά. Τι λέγαμε ρε παιδιά. Πού είχαμε μείνει, για την παρουσίαση του Σάσκε. Ξεκινούσαμε, στο ξκριούς είχαμε μείνει. Ναι, μουσικός με πολλαπλά hits και ότι είναι κρυός. Και γιατί είναι κρυός, γιατί είμαι και εγώ κρυός, είναι και ο Κολοκοτρώνης κρυός. Άσχετο, αλλά δεν πειράζει. Οι κρύοι γαμάνε, να ξέρετε. Οι γαμάνε, συμφωνώ κι εγώ. Δεν ξέρω τώρα με την αστρολογία. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι το πρώτο ζώδιο. Ξέρει κανείς να πει. Γιατί είμαστε και οι πρώτοι. Είμαστε και οι πρώτοι. Πώς, Σάσκε, πότε έκανες την πρώτη επαφή με τη μουσική? Την πρώτη επαφή με τη μουσική την έκανα. Πότε την έκανα? Εντάξει, από πάντα. Κάτσε, ποτέ δεν το έχω συζητήσει. Βάλε αυτό, το γυαλί για να συλλογιστεί καλύτερα. Ποτέ δεν το έχω συζητήσει αυτό, η αλήθεια. Κανονικά από όταν άκουσα μουσική. Δεν το έχει σκεφτεί, δεν όχι, το έχει. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί κιόλα. Λοιπόν, άκουσα. Το πάω πολύ πίσω. Για γουστάρω, για πες. Λοιπόν, μικρό είχα ένα disc. Τζόκι τα λέγανε, όχι τι λέω, DJ είναι αυτός. Είχανε τα Walkman. Okay. Ναι. Εντάξει, ήμουνα Discman. Ήμουνα ωριακά πιτσιρικάς που πρόλαβα αυτή την εποχή. Δηλαδή ήμουνα, τότε μιλάμε για 5-6 χρονών. Okay. Αλλά είχα αυτά και επειδή ας πούμε ξέρεις, σαν παιδί μπορείς να κάνεις λίγο παραπάνω φασαρία ή οτιδήποτε, είναι ένας ζωηρός, ακριός. Και φαντασία. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι να εμπλουτίζεται και άλλο το πολύ πιο άθωα το μυαλό. Αυτό. Τότε πίσω, αυτό που μου ήρθε έτσι έντονα τώρα που με ρώτησε πότε ήταν η πρώτη φορά που άκουσα, άκουσα Λιλιπούπολη. Δίσκου σαν γουρά.
Τέλος πάντων, συνεχίζοντας όμως, αυτό μου ήρθε. Συνεχίζοντας, σε κάποια φάση μπήκα σε μια χοροδία. Σε μια χοροδία που είχα μπει όταν ήμουν σε ένα οδείο, έτσι. Δεν κατάφερα να τελειώσω κάτι εκεί στο οδείο, αλλά ήμουν σε ένα οδείο και είχα δοκιμάσει κιθάρα, είχα δοκιμάσει drums και θεωρία. Πέρα από αυτά, σε κάποια φάση είχε και μια νησιώτικη χοροδία και δεν ξέρω πώς κατέληξα να είμαι εκεί. Ναι, που γούσταρα και τέρμα κιόλας. Και εκεί πέρα λοιπόν μετά τραγουδούσαμε κομμάτια όπως ας πούμε «Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό», λέω στον και έτσι. Τέλεια, τέλεια φίλε. Όλη αυτή τη φάση. Και μετά στην Αμερική. Στην Αμερική όταν πήγα στα έξι μου με τη μητέρα μου που είναι δασκάλα, έχει πάρει μετάθεση. Αυτή η μητέρα μου άκουγε πολύ Pink Martini. Άκουγε Χατζηδάκη από τα ξαδέρφια μου Μάνου Τσάο. Άκουγαν πολύ Μάνου Τσάο και γενικότερα AC/DC και Black Sabbath, γιατί ήταν από εκείνη τη φάση. Δηλαδή είχαν τα MP3 τους και μου δίναν και άκουγα ακουστικά και φάση. Σε ποια πόλη, μπρο μου? Στο Μαϊάμι ή στην Ελλάδα? Στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι. Το γαμάτο. Ήταν στο Μαϊάμι, ναι. Ήταν στο Μαϊάμι. Και πολύ είχες δει το Λάρδα τότε? Το Λάρδα κάπου μπορεί να το έρχεται. Ήταν μικρός τότε. Πινκ Μαρτίνι που ανέφερε ο τρομπονίστας τους είναι Έλληνας. Ο Ανδρέου. Έχει, έχει. Φοβερό συγκρότημα. Με πια σε τάσχη το, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα συγκρότημα που κάνει covers και είναι έτσι με πολλά όργανα, πολλά διαφορετικά και... Jazz, έχει, μουσική, έχει, μορφή. Και όχι μόνο jazz, δηλαδή έχει πει η γυναίκα, η τραγουδίστρια Lead Singer, έχει πει ας πούμε τα παιδιά του Πειραιά. Ναι. Okay. Το έχει πει, okay. Αλλά την ίδια στιγμή έχει πει ας πούμε και το Don't Testas Yolanda. Okay. Και πασό. Είναι γνωστό συγκρότημα. Ναι, και κάνουν διάφορα κομμάτια. Ή θα πούνε και το Sway. Ναι, Stars the Sway. Ναι. Αλλά κάνουν covers και είναι όλοι από άλλη χώρα στο συγκρότημα. Και είναι πάρα πολύ. Οκ. Σούπερ. Είναι τέτοια φάση. Έχει γίνει ωραία φάση. Για μαγείρεμα του βάζω. Να ξέρεις, είναι εκεί. Ξετάρει αυτό το mood. Ρατατούλιτς. Γουστάρεις, μαγειρεύεις, κάνεις. Ναι. Μαγειρεύω όταν δεν παραγγέλνω. Κοίτα, εντάξει. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό? Όχι, δεν συνέβαινε καθόλου. Τώρα συμβαίνει ξανά. Συνέβαινε παλιά που ήμουνα, πώς το λένε, πιτσιρικάς στο σπίτι. Πολλές φορές το έκανα γιατί το γούσταρα. Το βλέπα και αυτό δημιουργικό. Αλλά σε φάση ότι έχεις αυτή τη μαντσίλα του καναπέ, θες να δεις κάτι. Αλλά τώρα είμαι μόνο σπίτι αυτή τη στιγμή, γιατί η μητέρα μου δούλευε πολλές φορές. Θέλω να κάνω αυτό κάπου εκεί πέρα και έτρωγα κάπως έτσι. Okay. Πολύ καλή φάση. Συνεχίζοντας με πολυλογώ τώρα, αλλά... Όχι ρε, ούτε καν ρε, τι λες τώρα ρε. Μετά στη συνέχεια, λοιπόν, με μουσική, άνοιξα το MTV και είδα, έτυχε να συναντήσω πρώτη φορά Black Eyed Peas. Okay. Ωραία. Και όταν λέω έκατσα αυτό, έκατσα σε... Ποιο ήτανε... She's got me smelling. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα στη ζωή μου. Που ήταν κοντά... Πιο R&B είναι, αλλά ξέρεις, ήταν κοντά σε όλο αυτό το wave. Εμένα μου είχε κάτσει η ρήμα που λέει η Fergie, you can look it, but you cannot touch it. Αυτό είναι το attitude όλο, ναι. Τι attitude αυτό, εκεί μου... Αλπία μπάρα. Ναι, και νομίζω ότι το έχουν υιοθετήσει και πολύ τώρα. Καλά και αυτή από αλλού το περιπτώσμα, ναι. Κάπως έτσι πάει με τη μουσική σχεδιά. Αυτό, εντάξει, και δεν είναι κακό κιόλας. Αυτό. Ναι, και μετά πάω Χρυσούπολη, Καβάλας, από που είμαι κιόλας. Και... Μ' αρέσει Καβάλα. Ναι. Είναι, δεν σαν είναι από τις πιο έτσι... Ναι, έχει τις καμάρες που το κάνουν έτσι λίγο πιο... Πιο Ιταλία θυμίζει κάπου, ξεχασμένη, ξέρεις, επαρχία φάση. Εμένα έτσι μου σκάει καμιά φορά. Θέλω να πω, γύρισα λοιπόν στη Χρυσούπολη και εκεί πέρα έβαφα με ένα παιδί λοιπόν και ο αδερφός του άκουγε full rap και φτάνουμε εδώ πέρα μετά από ώρα ότι παίρνω ένα USB που είχε μέσα ζητανή, going through, στοίχημα, τι άλλο είχε,
Βόρεια Αστέρια είχε σίγουρα, Βίτα Πίση είχε, είχε FFC μέσα. Και FFC μου είχε πρωτοβάλει και ο αδερφός μου, συγκεκριμένα το παραμύθι. Okay. Και okay. είχε και άλλοι τους γρίφους. Μικάπα και τρισδιάστατο. Ναι, και 3D. Είχε και 3D, είχε και ανάποδα καπέλα. Γενικά και σαν Βόρειος τα ακούγαμε φουλ αυτά. Αυτά τα συγκροτήματα. Ναι. Είναι ο πιλότος, Και Ζήνων και Τζαμάλ, γενικά όλο το Βόρειο αυτό ήταν, ναι. Γενικά υπάρχει μια στήριξη στα Βόρεια. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα βλέπεις μια στήριξη δυνατή. Ενώ στην Αθήνα ξέρεις τι, έχει λίγο... Έχει και έχει πολύ, πολύ παραπάνω κόσμο. Η Αθήνα έχει ένα άλλο mood μόνη της για μένα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αγνωστοφοβία, ξέρεις, ότι όλοι είναι... Ξέρεις, ο κύκλος μου εδώ και σε κάνει να είσαι πιο έτσι αυτό. Στην Αθήνα, Στην Αθήνα νομίζω. Όχι πολύ ότι αυτό είναι κακό. Φίλε. Έτσι θεωρώ, η άποψή μου. Ότι φοβάται ο άλλος να κοινωνικοποιηθεί. Γιατί την έχει πάθει και πόσες φορές, αλλά και ο άλλος έχει ένα σύστημα που κοιτάει πώς θα τον εφάει. Πώς θα τον εφάει, γιατί τον έχουν εφάει αυτόν και πάει ντόμινο και είναι όλοι καχύποπτοι. Ναι, φίλε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ότι... Δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι είναι η Μεγαλούπολη. Θεωρώ. Αλλά αυτό είναι η μόνη Μεγαλούπολη, Μεγαλούπολη. Γιατί και η Θεσσαλονίκη κρατάει την άβρα της επαρχίας. Αυτή τη ζεστασιά το ότι πάνω κάτω τους ξέρω, ότι οπότε νιώθω πιο άνετα. Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα, δεν μπορείς να γνωρίσεις. Πού θέλω να καταλήξω με αυτό. Έχει διαφορετικό τρόπο που χώνει η μία πόλη με ο νότος με τον βορρά, εγώ έχω παρατηρήσει και στην Ελλάδα. Είναι πιο ψυχρό το νότιο ραπ. Λες. Ψυχρό με την έννοια είναι λίγο πιο ρο, λίγο πιο κακιασμένο. Έχει... Δεν έχει αίσει ο τέλος. Έχει εννοείται και τέτοια στοιχεία και άλλα στοιχεία. Έχει πολλούς που κάνουν μουσική με διαφορετικά vibes. Αλλά έχει για μένα αυτό το ξέρεις το... Πιο dark. Πιο... Έχει πιο dark. Έχει, είναι... Βγαίνει μουσική εκεί από την Gotham. Okay. Κατάλαβες, έτσι μου σκάει. Σε vibe. Ναι. Αυτό. Αλλά. Σε κάβω. Ναι, πιο έτσι. Είναι φωτιά όλα στον αέρα. Mm. Πάνω σου βγάζουν ένα συνέστημα ότι περνάμε καλά και έχουμε χρόνο να σου πούμε για αυτά που σκεφτόμαστε. Άρα η Αθήνα είναι το Gotham. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό. Έχω διάφορους φίλους πάνω Θεσσαλονίκη που μου λέγανε πώς ζείτε κάτω ρε φίλε εκεί μέσα. Όλα πάνε γρήγορα εδώ. Ναι, ναι, πώς γίνεται. Είναι γρήγορη λωρίδα. Ναι, μπορείς να... Πες μας καθηγητή γι' αυτό. Ισχύει αυτό πάρα πολύ φίλε. Βγάζει ζεστασιά η Θεσσαλονίκη. Πλάκα πλάκα και όσες φορές έχουμε ανέβει για live και τα λοιπά είναι εκπληκτικά. Και εγώ γουστάρω πολύ. Ναι. Και ο κόσμος είναι γαμό, έχει αλάνια, είναι τίγκα. Ενώ εδώ υπάρχει μια πιο πολύ τρέλα. Είναι όλα τη στιγμή, Ζεις το σήμερα και όχι ας το αύριο. Πολύ στο σήμερα. Πολύ στο τώρα. Έχει όμως και αυτό την ομορφιά του, Smoky talky. Smoky talky. Smoky talky. Δεν ξεχνιέσαι ποτέ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν ηρεμείς ποτέ. Άμα η Ελλάδα ήταν, ας πούμε, Αμερική, εδώ κάτω θα ήταν η Νέα Υόρκη, Αθήνα. Ισχύ. Και πάνω θα ήταν το Λος Άντζελες, Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι, σε vibe, έτσι ναι, πως το, vibe, έτσι, ναι. Με τη συζήτηση που έχουμε τώρα, κάπως έτσι. Το Νέα Υόρκη μου πάντως πιστεύω ότι κάθεται σούπερ καλά. Στην Αθήνα, στην Αθήνα ναι, με γιατί... έναν δικό της τρόπο, κατάλαβες, καμία σχέση μία πόλη με την άλλη, αλλά... Ναι. Έχει αυτό που λες και αυτό το vibe. Skate, roll και τέτοια. Εντάξει, αλλά και μέσα στην Αθήνα υπάρχει αυτό το σπάσιμο, άμα πούμε, από Φάλιρο και μετά. Είναι παραλιακά. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι η Γλυφάδα είναι το πιο Καλιφόρνια σημείο που, ναι, που σκάει. Αλλά όλο το overall, ναι, θα έλεγα Θεσσαλονίκη. Πιο χαλαρά, είπαμε. Ναι, είναι φουλικά. Έτσι, αυτό. Καφές και τέτοια. Και αυτά τα USB. Εντάξει, την έχω λούσει την ερώτηση. Ναι. Αυτά τα USB που είχαν μέσα άλλη τη γρίφη. Αυτά βοράς. Τα είχαν όλα αυτά και είχαν μέσα και Snoop Dogg, είχαν μέσα Ice Cube, είχαν μέσα Biggie, είχαν μέσα όλα αυτά. Από εκείνη. Α, Exhibit είχαν, 50 Cent είχαν, Pussycat Dolls, αλλά το κομμάτι με το Snoop Dogg ας πούμε. Είχε τέτοια πράγματα. Σε αυτό το USB. Κατάλαβες ποια μορφή ήχου θα ήθελες να
βγάλεις ή πορώθηκες? Όχι, αλλά πορώθηκα. Δεν έβλεπα τι μορφή ήθελα να βγάλω, αλλά πορώθηκα. Πορώθηκα. Δηλαδή, αυτό που με κράτησαν περισσότερο ήταν 50 cents σίγουρα. Και αν και τώρα δεν ακούω καθόλου, έχω να ακούσω από τότε. Τότε μου άρεσε πάρα πολύ Exhibit. Κάτι, mm-hmm. κάτι ένιωθα ωραία. Μια, ίσως έπαιζε που έβλεπα και τη σειρά και το τέτοιο. Μαράι. Και μετά Κάστρο Τακέση. Αυτό είπεσαι, τρελό. Αν παρημάς και έτσι. Σε Κάστρο Τακέση, φίλε, δεν έχω δει ποτέ. Τόλιονα, εγώ σαν πιτσιρίκι, τόλιονα. Τόλιονα, τόλιονα. Τρώμε κάτω σχολείο και καθόμαστε. Σοβαρές τούμπες, ρε φίλε. Ναι, ρε. Σοβαρές τούμπες. Απίστευτο. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Στο Κάστρο του Τακέση. Απίστευτο. Από μόνο πλέον είναι καλτήλα αυτή τη στιγμή. Η τέτοια. Του πάω να δω, βάζω Κάστρο του Τακέση. Κάστρο του Τακέση και βασικά αυτό είναι το πιο καλό. Τι άλλο μπορεί να δει. Βασικά το κλασικό. Κωνσταντίνου και Ελένη. Δεν είχε. Ναι, ναι. Και μετά Καφέ της Χαράς. Καφέ της Χαράς ήταν πιο βράδυ. Εγώ σαν πιτσιρίκι έβλεπα και το άλλο με τον Νταρούσα, ρε. Πώς το λέγανε με το ποδόσφαιρο. Ιατρόμητη. Ιατρόμητη. Καλά, εντάξει. Και λέγανε ότι είναι ο Μέσικα ο τέτοιος Νταρούσα. Τίποτα, κενό. Όλα κενό. Κενό, δεν ξέρω τι λέγανε. Κάτι είχες πει ότι θες να το ρωτήσεις που ήταν ωραίο. Α, ναι. Μου άρεσε. Καλά, γενικά, ξέρεις, συνήθως ετοιμάζουμε καμιά ερώτηση. Έχουμε κάνει ένα λίγο brainstorm. Ναι, για το τι θα παίξουμε, αλλά έτσι όπως έγινε σήμερα η μέρα. Εγώ το μόνο που είχα στο μυαλό μου, σαν χάρη κιόλας, να σε ρωτήσω στο πρόταγκον που μίλησες. Ναι. Μου φάνηκε σαν άνθρωπος που διαβάζει. Ισχύει, μελετάς, διαβάζεις. Μελετάω διαδραστικά. Μελετάω δηλαδή από το να δω κάτι περισσότερο ή να ακούσω κάτι περισσότερο και μετά θα διαβάσω για τις πολλές πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή πριν κάνω rap ήμουνα rap geek. Okay. Ήταν η φάση μου σαν φαν, ας πούμε. Θα άκουγα όλες τις χώρες, αυτό, εκείνο, παίζει αυτό, ποιο έχει τα λιγότερα views να το βρούμε. Κάτι που έχει αλλάξει τώρα ψάχνουν αυτό που έχει τα περισσότερα. Όλη η μαγεία κάποτε ήταν να βρεις αυτό που δεν ξέρει κανείς, κατάλαβες. Για να τον λες, εγώ αυτό μου βγάζει πάσα, μου το έλεγε ο Βαγδάτης στο στούντιο, όταν ήμασταν πάνω στη Λάρισα, ότι πλέον παλιότερα κάνανε ραπ μέσα, γράφαν μουσική για να ξεφύγουν από μια άσχημη κατάσταση που ήταν, μια άσχημη ζωή. Πλέον κάνουμε ραπ για να μπουν σε μια τέτοια φάση. Δηλαδή έχει μπερδευτεί λίγο η κατάσταση. Μετά δεν ξέρουν πώς να βγουν. Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή έχουμε μπερδέψει την έννοια της, το τι θα προωθεί η μουσική και το τα ωραία πράγματα που συμβαίνει. Ναι. Δεν είναι τόσο... Ξέρεις, είναι όλα μέσα στο game, είναι όλα γύρω μας. Είναι όλα γύρω μας. Και τα θετικά και τα αρνητικά και τα επικίνδυνα και τα ρομαντικά. Ο καθένας για μένα μπορεί να προωθεί ό,τι θέλει, με την έννοια ότι δεν είναι ούτε ήρωας αλλά ούτε και κακός. Δηλαδή ο καθένας, ο ακροατής επιλέγει τι θα ακούσει. Βέβαια. Και αυτό που λέμε νομίζω ότι το έχει κάνει περισσότερο το industry παρά το τι λένε. Ναι, δηλαδή το πώς έχει αλλάξει. Ναι, άμα δηλαδή η βιομηχανία έλεγε ότι άμα ραπάρετε για μήλο θα έχετε μύρια, όλοι θα ραπάναν για το μήλο και για το νερό και για τη γυμναστική. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο, ρε φίλε, είναι ότι ας πούμε Facebook εποχή έκραζε τον τύπο που κυνηγούσε και έβαζε τα ψεύτικα likes. Ωραία, σήμερα ψάχνουμε τον τύπο όχι τον τύπο. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Καλά, εννοείται αυτό. Αυτά παίζουν, τα βλέπεις. Αύριο θα το κάνω 100K. Πάντως αυτό που λέω τώρα, είσαι ο μάγκας όταν όποιος έχει τα περισσότερα και το κοιτάει αυτό και γίνει το σύστημα να πληρώνεις από αυτό και αυτό και αυτό και οι ίδιοι να πανηγυρίζουν αυτό. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε οι fans κυνηγάνε, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν είναι καλή ή κακή η μουσική, είναι το τι έγινε πιο viral. Και μια και τα λέγαμε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η πληροφορία από τον Αντώνη. Εγώ ξενέρωσα. Θα ξενερώσεις κι εσύ. Το πρώτο ζώδιο είναι... Ο ηχθής είναι το πρώτο ζώδιο. Ναι, ρε φίλε. Πού πέφτει ο κρύος?
Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο είναι ο ηχθής. Οι μοίρες λέει 0, συμπίττουν με το σημείο γάμου. Γάμισε τα. Τι, τι. Πρέπει να θέλω μια τριγωνική κίνηση σε ραντάρ. Όπου, πολύ αλγοριθμικό. Σε τριγωνικό ραντάρ. Όπου. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε σε τίποτα έτσι σημερινά. Ναι, βεβαίως. Πασά μου, ξεκινάμε με το λατίνικο το τραγούδι, το Νάνα. Ναι. Τι Νάνα ήταν αυτή? Νάνα, Νάνα. Νάνα, Νάνα. Να τι με αυτό. Αυτό το λάτι το style. Γενικά, ναι. Γενικά πριν πω αυτό, όπως και με το σίγμα το συζητήσαμε, πιάνεις πολλά styles, βάζεις εμπλουτίζεις τον ήχο σου. Ξέρεις, εμένα προσωπικά μου αρέσει το νυχτερινό κολύμπι. Είναι γαμισιάρικο κομμάτι. Ναι, είναι έτσι, είναι έτσι. Ξέρεις, το έχω ακούσει ωραίο, αυτό για αυτή την κατάσταση. Πάει με το flow. Κάνεις ωραίο και. Είναι ωραίο και το κλίπε. Με το ρολόι. Γιατί πατούμε το ρολόι. Είναι ωραίο και το βίντεο κλίπ στη θάλασσα. Καλά, είχε φάσει αυτό που κοντέψαμε να πνιγούμε, να ξέρετε, σε αυτό το βίντεο κλίπ. εδώ. Γιατί είχε κύματα και ιστορίες. Και εντάξει, ήταν στα πρώτα μου βήματα. Ο Σάφτ είναι και πολύ καλός μου φίλος. Το κάναμε σε φάση πάμε θάλασσα και είχαμε πάρει μία DSLR, νομίζω. Διόρθωσέ μου αν είμαι λάθος. Και την είχαμε βάλει απλά σε, ξέρεις, κουτί για υποβρύχιες λήψεις. Και έμπαινα εγώ, αλλά έμπαινα με τα ρούχα και πουκάμισο. Οπότε μπλεκόμουν έτσι στο πουκάμισο, βάραγα και με τα παπούτσια. Και δεν πήγαινα πάνω, κατάλαβες. Και πήγαινα τα κύματα έτσι και έμενα κάτω από το νερό. Έξω ήπια πολύ νερό για αυτό το κλιπ. Το κλιπ μέσα στη θάλασσα, γενικά σαν vibe, σαν φάση, πώς θα το χαρακτήριζες? Το κλιπ μέσα. Απολαυστικό, κουραστικό, αγχώντες. Είναι απολαυστικό μέχρι... Την γλίτωσα από αυτό το κλιπ. Λες, αυτά θα ήταν τα τελευταία. Τα τελευταία πλάνα. Και έκανα έτσι, μαμά, σ' αγαπάω και τέτοια και έφευγα. Λέω πολύ καλό. Φίλε. Όχι, αυτό που γίνεται είναι ήταν διασκεδαστικό αυτό μέχρι που έγινε κουραστικό. Περισσότερο έτσι. Ήχος της πόλης και του κτηρίου. Είναι μέχρι να κουραστείς. Είναι μέχρι να κουραστείς. Όταν αρχίσεις και κουράζεις, δεν κουράζει, αλλά είναι αυτό που μπαίνεις, βλέπεις την κάμερα θολά, πρέπει να κεντράρεις, ξαναβγαίνεις, γιατί μπαίνεις με ανοιχτά μάτια. Okay. Σε όλο αυτό κιόλας. Και προσπαθείς να κάνεις και δεν βγήκε ποτέ το lip-sync, το δοκιμάσαμε, δεν γίνεται. Δεν βγήκε ποτέ. Και σκέψω ότι το είπαμε θα το κάνουμε απόλυτη ησυχία να ακούγεται το ηχείο απ' έξω και τέτοια. Δεν παίζει. Δεν είχαμε τέτοιο ηχείο. Όταν ήρθε στο μας θα μπει, ναι. Θα μπει μια θαλάσσια μύγα και έτσι καλά. Λοιπόν, έμπνευσή σου. Έμπνευσή μου. Έμπνευσή μου στο τι να γράψω. Είσαι επιρροή. Έμπνευσή μου βασικά. Έμπνευσή μου. Έμπνευσή μου είναι δικές μου ιστορίες και εμπειρίες, φίλων εμπειρίες, ιστορίες που μπορεί να έχω ακούσει επίσης, και αληθινές και μη, και την ίδια στιγμή πράγματα που μπορεί να δω. Γενικότερα είμαι όλη μέρα σε ένα αυτοκίνητο, αν και δεν οδηγάω, αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι κοιτάω όλη μέρα έξω από το παράθυρο. Κατάλαβες. Αυτό και ψάχνω την μπάρα. Ξυπνάω και την ψάχνω και περιμένω να δω κάτι. Οπότε μπορεί να μην το έζησα εγώ, αλλά και πάλι μου έσκασε σαν ανάμνηση και του έδωσα τη δικιά μου ιστορία μετά πάνω. Σε αυτή την έμπνευση σε βοηθάει τίποτα το τσάι, κάναβι, σε βοηθάει? Σε βοηθάει καμιά φορά όταν μπορεί να σφίξεις και να πρέπει να χαλαρώσεις. Γιατί αυτό πολλές φορές το industry νομίζω το φέρνει. Δηλαδή αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από ένα σημείο και μετά, ενώ είσαι δημιουργικός και αυθόρμητος, πάβεις να είσαι και ξεκινάς και μπαίνεις, αγχώνεσαι να είσαι στα πλαίσια του industry ώστε να πουλήσει. Okay. Αυτό το πράγμα. Οπότε
φεύγεις από αυτό και βγαίνεις από τον κύβο που έχεις μπει μέσα και απελευθερώνεσαι πάλι. Σε συνδέει καμιά φορά με τα πιο αγνά σου παιδικά ραπ. Okay. Κάπως έτσι το βλέπω. Ωραίο, ωραίο, αυτό. Ναι. Καμιά φορά ναι, καμιά φορά γενικά σε άτομα που καπνίζουν προτείνω εγώ προσωπικά μετά το live ή αφού έχεις γράψει τη main φωνή. Okay. Γιατί μετά μπορεί να κουραστείς, μπορεί να βαρεθείς, μπορεί να μπετώσεις, μπορεί να βγει όλο άραγμα τελικά. Αν θες να κάνεις όντως δουλειά. Ναι. Αυτό μου δείξει εμπειρία. Ναι. Ισχύει κι αυτό. Ναι. Στέκει πολύ τίμιο. Ναι, 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 πολύ τίμιο. Με κοίτα, σε κοίτω. Ωραία. Γενικά είχαμε μείνει στο κομμάτι του ότι δεν είναι. Τα κανονικά τσιγάρα επιτρέπονται έτσι. Κανονικά όχι, αλλά για πάρτι σου. Άμστερνταμ κόφισο. Ο Γκραντ μπορείς να μας πει πώς εμπνέεται. Με ποιο τρόπο εμπνέομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ να περπατάω και το βράδυ ειδικά στην πόλη φουλ και να παρατηρώ πράγματα. Έλα ρε. Ναι, το κάνω συνέχεια. Και κάθομαι και συνέχεια στην ταράτσα του σπιτιού μου. Ξέρεις πολύ καλά. Ναι, ενώ σας και δεν οδηγά γουστάρι. Τέτοιο το αντίθετο ο Grab Boys. Μπορεί να πάρω ένα ουζάκι από το περίπτερο και να κάνω βόλτα στην Αθήνα, ας πούμε, φουλ με αυτοκίνητο και να ακούω μουσική με τις ώρες μέσα και να χάνομαι τελείως. Αν μου πάρεις ουζάκι, αδερφέ, με πάρεις τηλέφωνο μετά, να μετά μπορεί να ξανακάνω άλλη μια στάση και να πάρω κι άλλο ένα ουζάκι μετά για την επιστροφή. Και τελικά δεν είναι η επιστροφή προς το σπίτι, πάει τώρα τη μουσική. Είναι αρχή. Ξαφνικά τελείωσε, δεν θα γράψεις τίποτα, θα γίνει κάτι άλλο. Κοίτα, γενικά υπάρχουν εκπληκτικές, ζούμε, επειδή ζω γενικά γρήγορα και έχει πάρα πολύ ένταση όλο αυτό που κάνω, όλος ο τρόπος που λειτουργώ και με τα παιδιά, γίνονται πάρα πολλά σκηνικά τα οποία σε εμπνέουν full, δηλαδή αυτό ότι όλα τα κομμάτια είναι βγαλμένα μέσα από πράγματα τα οποία ζεις. Ναι. Το ίδιο είναι και για τον παραγωγό, εμπνέεται από αυτό, του βγαίνει ένας ήχος και αρχίζει και δημιουργεί κάτι πάνω σε αυτό. Του έρχεται μια ιδέα και αρχίζει και την βγάζει. Γιατί η μουσική είναι έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου. Mm-hmm. Το μεταφέρουμε μέσα από τον ήχο μας εμείς. Mm-hmm. Και πηγαίνει έτσι. Πιστεύω έχουμε πολλές ιστορίες. Ειδικά αυτή εδώ η τριάδα να πει για να γράψει ή ατελείωτα. Έχουμε μια δυνατή που γίνεται να μοιραστούμε. Εμείς τριάδα. Γιατί καταλαβαίνω να μην γίνεται να μοιραστούμε, αλλά μήπως μπορούμε να μοιραστούμε. Εγώ έχω μια, ναι, έχω μια που είμαστε και οι τρεις σε αυτή την ιστορία. Ποιος? Σε ποιο... Ω Παναγία, και πιστεύεις. Κάτσε, πες μου τι είναι σε αυτό το Airbnb. Ναι, 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 αυτή την ιστορία. Πω, πω, αυτό και είναι και κομμάτι. Μπορώ να την πω με τρόπο. Ναι, ναι. No name dropping. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα την πεις είναι το θέμα με τρόπο. Αυτό περιμένω να δω πώς γίνεται. Οπότε το καλοκαίρι μέσα στην καραντίνα, είχαμε καραντίνα, κάτι είχαμε πάντως. Ήτανε κάπως σαν... Δεν είχαμε καραντίνα. Ναι, είχαμε ήταν, καραντίνα. Όχι, ήταν καλοκαίρι που έκλειναν τα μαγαζιά στις 12. Κάπως ήταν έτσι, κάτι τέτοιο όντως. Α, ναι, ναι, όχι, όχι, ήταν, θυμήθηκα ακριβώς γιατί γράφαμε ένα άλλο κομμάτι πιο πριν από το να ξεκινήσουμε για αυτό το Airbnb και είχε πάρει ο Σιντάρτα. Και είχε... Το name dropping. Ναι. Το πρώτο name dropping. Λοιπόν, α ναι, δεν κάνω τέτοια. Εντάξει, αδερφός μου. Είχε πάρει τηλέφωνο τέλος πάντων και μου λέει στο στούντιο, ενώ ήμουν στο μικρόφωνο, μου στέλνει φωνητικό στο Instagram, ρε εσύ, έχει απαγόρευση 9 η ώρα κυκλοφορίας και θα μας τρέξουνε. Και μου το λέει αυτό γιατί αργούσαμε εμείς στο στούντιο και αυτό ήταν εκτός Αθηνών. Και το βάλαμε στην αρχή από το track. Και καλά, έτσι ξεκίνησε. Αλλά ναι, τότε ήταν. Οπότε, πάμε εκείνο το καλοκαίρι. Πηγαίναμε και κάναμε σε βίλο Airbnb, δηλαδή είτε με πισίνα είτε με θάλασσα. Αυτό, κλείναμε χώρους και γράφαμε με ένα home studio. Και στο συγκεκριμένο είχε θέα. Είχε μια βεράντα που ήταν πάνω στο βράχο με θέα θάλασσα, ας πούμε. Τζαμαρία τεράστια. Τζαμαρία okay. Όλο. Και ξύπναγες και έβλεπες απλά όλο το πέλαγος. Δεν υπήρχε κάτι μπροστά. Υπήρχε μόνο η θάλασσα. Και έβαζε. Αυτό ήταν το από αυτό το βάμπι. Ναι.
Και έξω έχει και μια βεραντάρα που άρεσε το πρωί καφεδάκι και είχαμε στήσει το στούντιο ακριβώς μπροστά στη βεράντα και ηχογραφούσαμε. Αυτό το mood. Και ήμασταν εκεί πέρα ένα παρεάκι από φίλους οι οποίοι δεν ηχογραφούν, από παραγωγούς, από rappers, και μέσα σε όλα αυτά εννοείται και σαν rapper και ο Kevin είχε σκάσει σε κάποια φάση σε μία από αυτές τις μέρες. Μία, δύο, μία τριλική μέρα. Εκεί και εκείνη τη μέρα. Και εκείνη τη μέρα σκάει ο Νίκος. Ήμασταν στούντιο πριν και κάναμε κομμάτι στο Destiny και ήταν και σκάει ο Kevin. Και ξεκινάμε να πάμε προς το Airbnb βράδυ. Αυτό. Το Airbnb λοιπόν πηγαίνουμε και ξεκινάμε, κάνουμε μουσική και τα λοιπά, μπλα μπλα μπλα. Και ωραία, βρήκα πως θα το πω. Δεν γίνεται να δεν σκάει. Και σε κάποια σκάει ο Drum Boys με μια φίλη του, ξέρω, με μια εταίρα φίλη. Ήταν τελείως φιλικά τα πλαίσια. Η κατάσταση είναι ότι η κατάσταση σε αυτό το λοιπόν, όχι όντως. Τέλος πάντων, καταλήγει εκεί πέρα να υπάρχει κι άλλος κόσμος. Ήταν και ένα από αυτά τα άτομα σε κάποια φάση τα ξημερώματα που εγώ, όλοι οι υπόλοιποι είχαν κοιμηθεί. Εγώ ήμουνα σε ένα mood το ότι είχα μείνει και λέω θα προσέξω το σπίτι, γιατί καμιά φορά γινόταν λίγο αλαλούμη κατάσταση. Ωραία. Και φτάνουμε στο σημείο όπου μία κοπέλα έχει, πώς το λένε, έχει αρχίζει και αρπάζεται. Ένα κομμάτι, έχει ένα κομμάτι. Ναι. Καλά, πειράζει που το λέω τόσο. Δε, η κοπέλα δεν... Όποιος ξέρει, ξέρει, όποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, ναι, πες το, θες να το πεις. Παναγία. Ωραία, τέλος πάντων, αυτό που γίνεται, ναι, αυτό που γίνεται είναι ότι βασικά πρέπει να την πούμε την ιστορία όπως έχει. Ναι, μαλάκα, εντάξει, είχε ένα, πούμε είχε την ένα τραγούδι τέλος πάντων. Είχε ένα τραγούδι τέλος πάντων. Ήμουν στην τηλεόραση και έβλεπα, ξέρω, μουσική. Ένα μάγκα είχες βάλει, κάτι από το Netflix. Είχα βάλει κάτι στο Netflix και ναι, να βλέπω, ξέρω, εγώ χαλαρός. Κόζι κουβερτούλα τώρα, ναι, δικός σου ξέρεις, ήταν ωραίος. Είχε χαλαρός. Και νομίζω λέει να σου βάλω ένα τραγούδι, ξέρω, με τα πολλά πολλά το βάζει. Το βάζει, δεν ρωτάει. Να, όχι, απλά το βάζει, αλλά η φάση ποια είναι, εγώ το θυμάμαι. Το σκι... Ναι, αυτό... το θυμάμαι. Το τι έκανε για να βάλει το τέτοιο. Ναι, το ναι, ότι, ναι, το ναι, ότι ανοίγει τηλεόραση και η άλλη επειδή θέλει να βάλει το κομμάτι της και ήταν στο δικό της κόσμο εκείνη τη στιγμή, πιάνει το τηλεκοντρόλ και κλείνει την τηλεόραση. Από τον Kevin. Ναι, σε φάση εκείνη την ώρα. Αμισέτα. Αυτό και είναι εντάξει, μαλακία, χοντρή αυτή. Και τέλος πάντων έγινε ένα άρπαγμα, άρχισε αυτή να κλείνει. Λέω, ναι, γιατί κλείνεις έτσι, ξέρω, τηλεόραση έτσι με το. Το βαζιλίκι. Ναι. Λέει θέλω να ακούσει το κομμάτι, της λέω και όχι, δεν θέλω να ακούσει το κομμάτι. Γιατί, έτσι μου παίρνεις την τηλεόραση και μου την κλείνεις έτσι, ούτε όχι, ήταν αγενέστατη. Ήταν αγενέστατη, ξέρω εγώ. Και κάπως με τα πολλά αρπάζεται. Και αρχίζει και... Και γίνεται, τέλος πάντων αυτό πιάνει στο συνέστημά της και αρχίζει και μετά και... Ξέρεις, παθαίνει breakdown, κλαίει, κάνει ράνι, αλλά... Η συγκεκριμένη, ας πούμε, ήξερε πώς να, ήξερε, ήταν στον αθλητισμό και είχε πολλή ενέργεια και ξεκινάει και, σηκώθηκα έτσι, ξεκινάει και πετάει ποτήρια κάτω, κρύσταλλα, πράγματα, σπάνε, εγώ είμαι έτσι τώρα, απλά κοιτάω και συμβαίνει αυτό το πράγμα και λέω όπα, 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 ξέρω εγώ γιατί... Όπα, γιατί εγώ έχω αρχίσει. Γιατί εγώ έχω αρχίσει και μετράω λεφτά τώρα έξω στο Airbnb, έτσι. Τα διαλύει άλλη μέσα. Βγαίνω εγώ, τη λέω τι κάνεις, μου τχυμάει τύπησα. Γιατί ένα κομμάτι των χρημάτων, ας πούμε, ή και όλα σε κάποια σπίτια τα έβαζε και η εταιρεία. Η εταιρεία. Για να δημιουργηθεί κομμάτι. Μου χυμάει τύπησα, εγώ την κρατάω. Λέω ότι έχω να δώσω και λόγο. Μου χυμάει τύπης, εγώ την κρατάω, της λέω τι κάνεις, της λέω γιατί έχεις τρελαθεί να κλωτσάει αντικείμενα, της λέω ηρέμηση, τι είναι αυτά που κάνεις, της λέω δεν είναι δυνατόν, μου λέει το σκηνικό, της λέω άκου να δεις, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, πρέπει να ηρεμήσεις, δεν φταίει σε τίποτα, το παιδί να χαλαρώσει. Άκου, ηρεμή, και πάμε τώρα μέσα να μιλήσεις με τον Kevin.
Και κάθεται τώρα στο τραπέζι. Να τα βρουν, να τα βρουν. Να τα βρουν, να τα βρουν. Ξεκινάει τώρα να τα βρουν. Πρόσεξε, ξεκινάει να τα βρουν. Και κάθεται τώρα η τύπης απέναντι από το game, το τραπέζι στη μέση. Δεν μιλάει. Ο Κέβιν κάνει εδώ πέρα καπνίζει αυτό τσαντισμένο λογικά. Τη λέω τι πρέπει να πούμε, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Λέει συγγνώμη. Λέει εντάξει. Τι εντάξει του λέει. Λέει εντάξει, δεν τη δέχεσαι. Δεν ξέρω. Και παίρνει το κινητό και το πετάει φίλε στον Κέβιν και κάνει ο Κέβιν έτσι. Περνάει το κινητό και σκάει στην τζαμαρία που άμα σπάσει η τζαμαρία μιλάμε είναι 10.000 ευρώ στο νερό. Τώρα αυτή μπροστά στη θάλασσα η τζαμαρία και δεν έσπασε, έκανε γκουγκ το τζάμι και έφυγε ξέρω εγώ, κατάλαβες αυτό το σκηνικό. Και ο Κέβιν εντωμεταξύ έκανε κάτι τελείως κουνγκφού. Πήγαινε για κεφάλι το κινητό και κάνει και φεύγει το κινητό τζάμι. Πρέπει να έρθει για box. Και ο Κέβιν είναι, σου μιλάω τώρα, ψύχρεμος, ήρεμος. Μίστερ Μιάγκη. Ναι, 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 chill, chill. Και μετά σηκώνομαι να την παίρνω, φεύγουμε να ηρεμήσει η κατάσταση τέλος πάντων. Πάμε την επόμενη μέρα που είχαμε ηχογράφηση με τον Οδυσσέα να τον πάρω τη δισκογραφία. Εγώ έχω να πω μια λεπτομέρεια. Για πες. Σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν άτομα από όλο το βράδυ τα οποία όπως λέω έχουν κοιμηθεί. Και έχει φύγει κόσμος τέλος πάντων, κάπως έχει εκενωθεί ο χώρος. Με να τραβάω τα μαλλιά μου και να σκουπίζω. Και βγαίνει ξαφνικά ο Σίγμα μέσα από τα υπνοδωμάτια έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι ναι. Φεύγουμε ναι μετά και πάμε πάνω να τον πάρω ξέρω εγώ από την εταιρεία να πάμε στο στούντιο. Και μας ξεκινάνε όπως τα έπρεπε κολόχερο γιατί τα έχουμε κάνει πουτάνα. Εν τω μεταξύ κάτι έχουμε κάψει ένα καναπέ, έχουμε σκάσει 500 ευρώ για τον καναπέ, ναι, έχει κάψει και τον καναπέ μας και μας λέει τώρα να δω τώρα που είστε έτσι, άϊπνοι και τα διαλύσατε και όλα και έχετε και στούντιο, τι θα κάνετε. Γιατί είχαμε για στούντιο session μετά σε στούντιο. Ναι. Στον Destiny's. Ναι. Έκανα name drop. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι βγήκε ένα, γράψαμε ένα κομμάτι. Μην εκθέσουμε κανένα name drop, τέτοια κρου, μουσικές, δουλειές, όλα. Εκεί λοιπόν είχαμε καθίσει και ήμουν σε mood ότι επειδή έχω γραφούσαμε και εκεί, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Κάτι έτσι και κάνουμε sessions για το δίσκο, αυτό ήταν όλο αυτό. Απλά αλλάζουμε vibes για να βγουν διαφορετικά vibes. Και εκεί πέρα σκεφτόμαστε με τον Νίκο τη ζωή γενικότερα που έχουμε κάνει και με πολύ άλλο κόσμο όπως και τον Κέβιν και γενικότερα τρέλες που μπορεί να έχει ζήσει στη ζωή και, λέω, και πάμε για κάτι rock φάση, rock με την έννοια ότι βγάζει λοιπόν ο Πέτρος εκεί πέρα την κιθάρα του και ξεκινάει και παίζει μελωδικές μαζί με τον Νίκο και βρίσκουν την όλη κατάσταση και γράφουμε, το Kurt Cobain. Τι... το κομμάτι, έτσι, έτσι λέγεται στο δίσκο το κομμάτι. Και το γράφουμε και λέει ξέρω εγώ το κομμάτι για να καταλάβεις και πώς έγινε η κατάσταση. Λέει ξέρω εγώ μια ζωή γεμάτη λάθη, δεν ξέρω αν κάνω το σωστό. Όταν θα λες έτσι ακούγοντα αλλιώς. Όχι. Και είπε τότε μια ζωή γεμάτη λάθη, δεν ξέρω αν κάνω το σωστό. Όσες φορές έδωσα χέρι, ίσως να μου το τρώγανε και αυτό. Έχω τόσα που με πονάνε, γι' αυτό πίνουμε και σπάμε όλο το σπίτι μέχρι να έρθει η αύγη. Με το σκηνικό κατάλαβες και το προηγούμενο με την προηγούμενη. Κάθε μέρα λουκιμάμαι, όπου πάλι, ναι. Και λέει φώτα, κάμερες και δράση, vintage τζολικό μπάρση, δεν θα υπήρχε σαν δεν βγει στο γυάλι. Young Playboy μες στο Playboy, σε σουίτες τραβάω έργα, τα πιο άρρωστα πορνό που έχεις δει. Και λέει, πλατίνα στο τραπέζι με το δικό μου name. Εγώ με το σύστημα έβγαλα το κρύο. Ναι, το κρύο, ναι. Εκπληκτικό κομμάτι. Σ' αυτό να στο MBB. Το κρύο, ναι, εν τω μεταξύ κίνηση αυτό μέρα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχει στην άκρη σύγμα, που το έχετε κάνει βαρέα, ναι. Έχετε δέσει φουλ. Ναι. Σύγχρονη ζεμπεκιά είναι αυτό. Άστα να πάνε, ναι. Πολύ λαϊκό. Ήταν έντονη και καλλιτεχνική μέρα. Δηλαδή γραφτήκαν πάρα πολλά καλά κομμάτια. Γιατί το... Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Πάρα πολλά γραφτήκαν. Ναι. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά. Όχι. Και να μην ξανάρθει. Ναι, ναι, ναι. Να είναι απίστευτο. Να μην ξανακάνει κρίμα. Αυτό είναι τέτοιο. Δηλαδή είναι ότι από όλα αυτή η τρελή ζωή και από αυτά εμπνεόμαστε πολλές φορές. Ας πούμε. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό ξεκάθαρα, που λες βασικά εσύ. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αυτό, ναι. Τρελό. Αυτό κάναμε. Κάναμε, όπως το λέει ο Μάτκλιπ, κάναμε εκείνη τη μέρα τα λεμόνια λεμονάδα. Okay. Μετά.
Ναι, ναι. Αυτό. Ωραία, 2-3 ερωτήσεις θα κάνω πάνω στο, στο rap. Γενικά για το story, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι, αυτό. Καλά, αυτοί που ήταν εκεί ξέρουν. Είχε φάση, είχε πλάκα. Πάντα είναι αλλιώς. Είχε πλακίτσα. Είχε ναι, εντάξει, ωραία, όχι, φάση, κοίτα. Ναι, απλά ναι, το intense αλήθεια σημείο του όλου σκηνικού είναι το σπάσιμο της κατάστασης. Δηλαδή, ναι, το σπάσιμο ήταν που. Όλη η ιστορία σε καταλήγει για να σε πάει εκεί. Αυτό. Μάτια και σβήνει 50 ευρώ το μυαλό. Κάπου! Αυτό με την Τζαμαρία, αν έσπαγε εκεί πέρα, προσευχή μετά, μόνο και νηστεία. Μια ζωή γεμάτη. Ναι. Πώς νιώθεις που ένα κομμάτι τραγούδι, ας πούμε. Τουλάχιστον στον κόσμο του hip hop σίγουρα, σίγουρα και μετά στο ευρύ κοινό να είναι ένα από τα τραγούδια της χρονιάς. Το recipe για, στο να φτάσει εκεί το περίμενες, ήταν ένα, το NASA. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πώς είναι αυτό το feeling που καλλιτέχνει ότι και αυτό το τραγούδι... Έχει τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Είναι ναι. Hit value για τη χρονιά που μας πέρασε. Θα σου πω το εξής πράγμα, τι συμβαίνει, ποια είναι η άποψή μου, πώς το νιώθω. Καταρχάς με το rock δεν έγινε industrial η συνάντησή μας. Δηλαδή ο rock είναι φίλος, μιλάμε και για πράγματα πέρα από μουσική και με βιντεοκλήσεις και okay. με τέτοια. Αν δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε λόγω του τρεξίματος. Ναι. Και κάναμε δύο sessions, το πρώτο ήταν το δοκίμασέ, το δεύτερο ήταν το NASA. Δηλαδή έτσι κόλλησε. Αυτό ήτανε. Και εκτός από αυτό, καλά, σίγουρα μετά ξανακάναμε sessions για τα ίδια τα κομμάτια στις ιδέες πάνω, αλλά βγήκαν έτσι. Και κάπως έτσι είχε βγει, ας πούμε, και το ξέρω μάνα. Τι θέλω να πω, ότι όσο πιο αυθόρμητο είναι το κομμάτι, τόσο πιο αβίαστα βγαίνει η ενέργεια στο συναίσθημά σου όταν το λες, γιατί είναι ενέργεια η μουσική. Και θεωρώ ότι όταν δίνεις την ενέργεια που θες να δώσεις, θες να κλάψει ο άλλος, θες να περάσει καλά, θέλει να, να ερωτευτεί, να κουνηθεί. Όταν το βγάζεις αυτό στη χρειά σου, την ενέργεια σε όλο αυτό, το περνάς καλά. Και αυτό γίνεται όταν δεν το σκέφτεσαι να το κάνεις. Σωστό, ναι. Όταν βγάζεις τη χρειά σου, οπότε, βγάζεις τη χρειά σου αυτά τα συναισθήματα. Και θα με καταλάβεις εσύ σίγουρα. Είναι αυτό από εκείνες τις μαγικές φορές που γράφει μόνο του. Ναι. Εκείνες τις φορές, πολλές φορές. Δεν πιέζεται. Είναι... Αυτό βγαίνει έτσι. Θα γίνει flow, βγαίνει έτσι, δηλαδή. Οπότε αυτό είναι το βασικό συστατικό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είναι η τύχη. Ένα μεγάλο κομμάτι. Εννοείται να γράφεις, ας πούμε, καλά, κατάλαβες, αλλά να είναι η τύχη, θεωρώ. Θεωρείς ότι σε αυτό που έγινε ασκείς μια πίεση. Τι, πίεση. Ότι, πίεση στο ότι, okay, έγινε αυτό, πρέπει να βρω το επόμενο recipe για το... Όχι, γιατί δούλεψα πολύ στο διάστημα. Δεν βγάζω και πολλά κομμάτια το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή περισσότερο ηχογράφησα. Έχω μια τεράστια μπάνκα που τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να βγουν όλα. Σωστό. Πάει ανάποδα η φάση αυτή τη στιγμή. Πάντως για το... Τι λέγαμε πριν από αυτό ακριβώς. Για το NASA. Με την τύχη. Ναι, ναι, ακριβώς εκεί. Με την τύχη, σε σχέση με την τύχη. Πέρα από την τύχη, λοιπόν, είναι και το timing όμως. Για να κάνεις ένα τέτοιο hit. Δηλαδή, και εγώ ήμουνα σε μια καλή φάση, είχα ένα καλό run. Και ο Ρακ είχε ένα από τα καλύτερα run, αν όχι το καλύτερο. Ξέρεις, για φέτος. Και. Ναι, ρε. Ναι, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, 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 και κάνει κάτι kickbox, κάτι box παίζει για αυτό. Γενικά είναι, μιας και λέμε ιστορίες, στο δοκίμασέ τον, είχαμε πάει σε ξενοδοχείο για μία εβδομάδα και με είχε πάρει, μου λέει πρέπει να είμαστε για το clip bro, στη τζίτα με ενέργεια, με αυτά. Εγώ τώρα από τις ιστορίες που περιγράφουμε καταλαβαίνεις ότι η ζωή μου καμία σχέση με αυτό. Ο Ηρακλής θα ξυπνήσει, θα κάνει γυμναστικές ιστορίες, πράγματα, ξέρεις, θα φάει σωστά, θα φερθεί σωστά στον εαυτό του, είναι ωραίος. Έχει μεντάλιτη πρωταθλητή. Ωραίος. Είναι ωραίος. Και με παίρνει εκεί πέρα και τώρα εγώ που είμαι έτσι, να με παίρνει ξημερώματα τώρα, να φτιάξουμε τσάι, να φάμε ένα καλό πρωινό και κύκλους γύρω από το ξενοδοχείο, τρέξιμο να το φτάνω.
Και μετά, και μετά γυμναστήριο, ξέρω εγώ, κάτω στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό κλειστήκαμε εκεί. Και πηγαίναμε κάτω στο γυμναστήριο και πάνω. Κάτω γυμναστήριο πάνω. Όχι, μπρο, δεν θα βγει, θα κάτσει εδώ, coach. Τέλειο, ωραίο. Αυτό, ύπνο νωρίς και τέτοια. Και μετά μπήκαμε στο κλιπ με τα όλα. Αυτό γενικότερα. Οπότε αυτό, υπήρχε ένα καλό timing. Και αυτό το timing, ναι, είναι το momentum που λένε. Το τρως, το βλέπεις και το τρως. Από εκεί και πέρα για την πίεση, αυτό είναι να ξεμπλοκάρεις τα προσωπικά σου κόμπλεξ. Αλλά εντάξει, να έχεις και ανοιχτό το κεφάλι σου. Το λέω δηλαδή με μένα, να ξεπεράσω τα κόμπλεξ μου. Που τι εννοώ, ότι κάνεις αυτό το step. Οι περισσότεροι μετά καίγονται να το ξανακάνουν. Εγώ δεν περιμένω να είναι το επόμενο μου κομμάτι. Μακάρι, κατάλαβες. Αλλά δεν περιμένω να είναι τόσο καλό, τόσο δυνατό, ενώ σε virality. Και μπορεί να υπάρξει κομμάτι που να έχει περισσότερο virality αυτό. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει. Μπορεί να υπάρξουν 20.000 τέτοια. Go with the flow. Το θέμα είναι αυτό περισσότερο. Go with the flow. Όταν μιλάει παραγωγός τώρα. Βγαίνει μόνο του. Go with the flow με την έννοια αυτήν. Ότι απλά ξέρω ότι θα κάνει νούμερο το επόμενο κομμάτι. Αυτό το διασφαλίζω. Το πόσα θα κάνει, αυτό δεν με καίει, εφόσον είναι, ας πούμε, θεωρώ στο μυαλό μου ότι σε αυτή τη φάση το χειρότερο σενάριο είναι η πλατίνα. Οπότε, αφού είμαστε ως εκεί για τα επόμενα release που μπορεί να κάνω, το οτιδήποτε παραπάνω, καλοδεχούμενο. Αυτό. Super duper. Ναι, με αυτή τη λογική το βλέπω. Καταρχάς, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σάσκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που έσκασε τελευταία στιγμή, γιατί οι MCs τα λένε όλα τελευταία στιγμή. Γαμόν αυτά όμως, αυτά τα αυθόρμητα. Και με τη φάση και με τις μουσικές σου, ένα γιο και στο Grand Boys. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, και το άραγμα ήταν τέλειο. Ναι, φίλε, γούσταρα. Γιατί ήταν άραγμα για μένα, δεν το είδα. Αυτό είναι και το point. Ούτε και το, και οι ερωτήσεις από τον κόλλο μας βγαίνουν, δεν τα έχουμε γράψει πουθενά. Αυτό να το πούμε, παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά, δεν είμαστε. Το πάμε με το vibe. Δεν είμαστε κύριο Σταύρακας. Εμείς τα λέμε έτσι. Χήμα. Λοιπόν, το outro. Χήμα τα λέει κι αυτός. Ε, παιδιά. Τα λέει χήμα. Για άλλα τα νέα παιδιά, χήμα τα λέει και ο κύριο Σταύρακας. Λοιπόν, first take, πάμε. Το έχω, ρε, σου λέω, let's do it. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Του pod.gr γράφει εδώ. Αυτή η εκπομπή, λέει. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή podcast ήταν μια παραγωγή του pod.gr, που pod.gr σημαίνει podcast.gr, και το κάνανε short, δύσκολο όνομα. Μια... Λοιπόν, αυτή η εκπομπή podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Σαν το αμάν πιστεύω που είμαστε μετά τα παρασκήνια μετά. Πάμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ο Διομήδης. Πάνε όλα κατά διαόλου και προσπαθούμε. Τα βγάζουμε από τον πόλο μας. Λοιπόν, η εκπομπή. Τσέκαρε. Take 2, 3, πόσο είναι. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Η εκπομπή Smoky Talky δηλαδή. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το YouTube, ξέρετε, Spotify, αυτό, YouTube, Spotify, το έχουμε ξαναπεί, όποιος γουστάρει, το Jay-Z και Tidal. Τρέλο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.